Τα νέα όργανα διοίκηση σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο θα εκλέξουν σήμερα οι διπλωματούχοι μηχανικοί, τακτικά μέλη του ΤΕΣ σε όλη την Ελλάδα. Στη Μαγνησία, γεγραμμένη στο τοπικό παράρτημα, είναι 1.600 άτομα, ενώ υποψήφοι είναι 157. Στη μάχη των εκλογών ρίχνονται συνολικά 6 ψηφοδέλτια. Η αριστερή ενωτική κίνηση, η παρέμβαση μηχανικών, η συνεργασία μηχανικών, η δημοκρατική πανεπιστημονική κίνηση και η ΠΑΣΚ. Το τμήμα τη Μαγνησία καλείται να εκλέξει 2 αντιπροσώπου για το κεντρικό ΤΕΕ και τα μέλη της για το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Οι εκλογές διεξάγονται μέχρι στιγμής κανονικά. Εδώ στο τοπικό τμήμα έχουμε 4 εκλογικά τμήματα, ώστε να μην δημιουργούνται ουρές και να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη ροή ψηφοφόρων και να μην υπάρχουν και δεν παρατηρούν μέχρι στιγμής ουρές. Δεν ξέρω όσον αφορά την προσέλευση τι ποσοστό αποχής θα έχουμε. Πιστεύω ότι το ποσοστό αποχής να είναι λίγο και θέλω να είναι λίγο, διότι αυτό θα δυναμώσει το τεχνικό επιμελητήριο. Σήμερα τις δύσκολες ημέρες τις οποίες περνά και η χώρα αλλά και η μηχανική. Ένα δυνατό τεχνικό επιμελητήριο το χρειαζόμαστε, διότι εκτός από τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας που είναι το επιμελητήριο, είναι ουσιαστικά και ο συνδικαλιστικός φορέας των μηχανικών.